Σας. Στις 18 Μαΐου ο Δήμος μας γυρίζει σελίδα. Στις 18 Μαΐου αλλάζουμε σελίδα μετά από 16 χρόνια. Το ψηφοδέλτιό μας, η δημοτική αλλαγή, το απαρτίζουν άνθρωποι έμπειροι, υποψήφοι, τοπικοί και δημοτικοί σύμβουλοι, άνθρωποι ικανοί, άνθρωποι οικογενειάρχες και αυτοδημιούργητοι, άνθρωποι με εμπειρία, γνώση και ικανότητες. Μα πάνω απ' όλα άνθρωποι με αγάπη για τον τόπο τους, με ήθος και διαφάνεια. Φίλες και φίλοι, συνδημότες και συνδημότησες, εσείς αποφασίζετε. Εσείς είστε αυτοί οι οποίοι θα δώσετε την εντολή την Κυριακή μέσω της κάλπης το δημοτικό ψηφοδέλτιο, δημοτική αλλαγή για να λάβει διοίκηση από την επόμενη. Μετά από τόσα χρόνια, όχι άλλα χαμένα χρόνια, όχι άλλα χρόνια χωρίς έργο. Στις 18 Μαΐου στηρίζουμε, υποστηρίζουμε και εκλέγουμε το ψηφοδέλτιο της δημοτικής αλλαγής με επικεφαλή τον άνθρωπο της διαφάνειας, τον άνθρωπο της τιμιότητας, τον άνθρωπο των έργων και όχι των λόγων, τον Θωμά Μήθογλου. Να καλέσω στο βήμα την υποψήφια και νυν Δημοτική Σύμβουλο, την κυρία Πολυχρονιάδο Ελένη, για να πει δύο λόγια. Συνδημότες και συνδημότησες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συγχωριανοί μου, καλωσορίζουμε απόψε στο χωριό μας τον υποψήφιο δήμαρχο του Δήμου Τοπείρου και αυριανό δήμαρχο Θωμά Μήθογλου. Έναν άνθρωπο αγωνιστή που και με τη βοήθεια όλης της παράταξής του έδωσε σκληρές μάχες όλα τα προηγούμενα χρόνια από τα έδρανα της αντιπολίτευσης για να ανατραπεί το δημοτικό κατεστημένο. Σήμερα όλοι εμείς οι υποψήφοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι που γνωρίζουμε καλά τα προβλήματα του τόπου μας ζητάμε να μας στηρίξετε με την ψήφο σας στις 18 Μαΐου για να κάνουμε πράξη τα λόγια μας. Είμαστε έντιμοι, συνεπείς και εργατικοί, με διάθεση για προσφορά και δημιουργία. Αξιοποιήστε μας, ψηφίστε μας. Δώστε μας τη δυνατότητα να διοικήσουμε το Δήμο και να φανούμε χρήσιμοι. Να είστε βέβαιοι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να πάει μπροστά ο τόπος μας. Να κάνουμε καλύτερη την καθημερινή ζωή μας. Να μην ξενιτεύονται τα παιδιά μας, να αξιοποιήσουμε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του τόπου μας, αλλά και το φυσικό μας πλούτο, για να πετύχουμε την ανάπτυξη που τόσο χρειάζεται η περιοχή μας. Ψηφίστε τη δημοτική αλλαγή για να αλλάξουμε τον τόπο μας προς το καλύτερο. Ψηφίστε μας και δώστε μας τη δυνατότητα να προσφέρουμε. Το αξίζετε. Το αξίζουμε. Ο τόπος μας χρειάζεται όλους ενωμένους, δυνατούς και χρήσιμους. Και τώρα προσκαλώ στο βήμα τον υποψήφιο δήμαρχο του συνδυασμού μας, Δημοτική Αλλαγή Θωμά Μήθογλου και αυριανό δήμαρχο, για να παρουσιάσει το πρόγραμμα του συνδυασμού μας για το Δήμο μας και ειδικότερα για την περιοχή μας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μήθογλου, έχετε το λόγο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω και πριν δώσω το λόγο στον υποψήφιο δήμαρχο
ότι το κοριτσάκι που έδωσε την Ανθοδέσμη, σημειολογικά το αναφέρω, λέγεται Νίκη. Και αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει τη νίκη του συνδυασμού μας στις 18 Μαΐου. Ψηφίστε μας. Ευχαριστώ, Ελένη. Συνδημότησες, συνδημότες, φίλες και φίλοι, θα σε ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για τη σημερινή σας παρουσία. Από το χωριό σας σήμερα, τις Τοξότες, ξεκινάμε τη μεγάλη νίκη, τη μεγάλη ανατροπή, τη μεγάλη αλλαγή στον Δήμο μας. Μπαίνουμε σε αυτόν τον αγώνα με διάθεση να προσφέρουμε σε αυτόν τον τόπο, γιατί τον αγαπάμε, γιατί γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε εδώ. Ο αγώνας αυτός θα είναι μια αναμέτρηση που είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίσουμε, και με τη δική σας συμμετοχή και συμπαράσταση θα το κερδίσουμε. Φίλες και φίλοι, ευθύνη μας είναι όχι μόνο να αλλάξουμε τους ανθρώπους που διοικούν τον Δήμο, αλλά να επιλέξουμε τους καλύτερους συμπολίτες για να ειδικήσουν τον τόπο αυτό. Ο Δήμος μας έχει πλεονεκτήματα που θα τα ζήλευαν πολλοί άλλοι Δήμοι στη χώρα μας. Αλήθεια, τι έφτιαξε όλα αυτά τα χρόνια και δεν πήγε ο Δήμος μας μπροστά. Φίλες και φίλοι, το μεγάλο ερώτημα αυτών των εκλογών είναι τους ποιους θα εμπιστευτούμε το τιμόνι του Δήμου μας, το όνομα του συνδυασμού μας, Δημοτική Αλλαγή. Δημοτική Αλλαγή γιατί το οφείλουμε στους νέους ανθρώπους, στη νεολαία μας, στους ανθρώπους με σύγχρονη αντίληψη που αρνούνται να ενσωματωθούν σε απαρχαιωμένες σκέψεις, που αρνούνται να ενσωματωθούν στους ανθρώπους του κατεστημένου. Γιατί επιβάλλεται ο σεβασμός στον συνταξιούχο, στον απόμαχο άνθρωπο που προσδοκά εύκολες ημέρες. Γιατί το οφείλουμε στις παραδόσεις και την ιστορικότητα αυτής της περιοχής μας, στους συμπολίτες μας που αναζητούν συμμετοχή, δίκαιη αντιμετώπιση, ίση ανάπτυξη και βελτίωση ζωής σε κάθε οικισμό του Δήμου μας. Γιατί το οφείλουμε στις γενιές που θα έρθουν, γιατί αυτές πρέπει να παραδώσουμε. Σε αυτές πρέπει να παραδώσουμε ένα σύγχρονο Δήμο, έναν τόπο που θα αξίζει να ζει κάποιος στο μέλλον. Γιατί πάνω απ' όλα οφείλουμε στους εαυτούς μας. Γιατί η κοινωνία πρέπει να εξελίσσεται. Στο κάλεσμα που απευθύνουμε σήμερα, δεσμευόμαστε να περιτύσουμε όλους τους συνδημότες μας. Με σημαία μας την ισονομία και ισοπολιτεία, με ήθος, συνέπεια, εντυμότητα και διαφάνεια. Φίλες και φίλοι, σήμερα δίνουμε λόγο τιμής, γιατί όλοι μαζί μπορούμε, μουσουλμάνοι και χριστιανοί, χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Χρειάζεται ένα σχέδιο πνοής για ένα σύγχρονο Δήμο. Ένα σχέδιο που θα είναι καρπός μιας συμμετοχικής κοινωνίας, που οφείλει να συμβάλλει με τις ιδέες της στην οργάνωση ενός σύγχρονου Δήμου. Έναν Δήμο ζωντανό, δημιουργικό, που θα εκτιμά κάθε στιγμή τις ανάγκες και τις δυνατότητες στο χωριό μας. Γιατί δεν φτάνει μόνο να θέλεις, αλλά πρέπει και να μπορείς. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι και θέλουμε και γνωρίζουμε, αλλά και μπορούμε. Το έχουμε αποδείξει περίτρανα ως αντιπολίτευση την περασμένη τετραετία. Εμείς, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε ό,τι είναι ωφέλιμο για την κοινωνία, αλλά είμαστε και έτοιμοι να καταργήσουμε και να ανατρέψουμε όλα τα κακό κείμενα της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου. Ενώ τώρα έπρεπε να μιλάμε για προγράμματα τα οποία θα άνοιγαν δρόμους ανάπτυξης και δουλειάς, εμείς πρέπει να βάλουμε σε πρώτη προτεραιότητα έργα στοιχειωδών υποδομών που δεν έχουν γίνει εδώ και 16 χρόνια.
αφού καταγράψαμε τα προβλήματα του κάθε οικισμού ξεχωριστά και όλου του Δήμου συνολικά τα ιεραρχήσαμε και καταλήξαμε ότι τις άμεσες προτεραιότητές μας είναι αυτά που θα αναφέρω. Βελτιώνουμε τη δημοτική και αγροτική οδοπία. Όχι πια λίμνες και λάσπες στους δρόμους μας, στις πλατείες και στις παιδικές χαρές. Αναβαθμίζουμε τα αγροτικά ιατρία και την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, καθώς και την εγγένη υγεία και πρόνοια. Ιδρύουμε κοινωνικό ιατρείο για άπορους και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του Δήμου μας. Ιδρύουμε κοινωνικό φαρμακείο. Ιδρύουμε κοινωνικό παντοπολείο. Αναβάθμιση των αγροτικών γιατρίων. Κατασκευή δημοσίων τουαλετών στην έδρα του Δήμου μας που δεν έγιναν εδώ και 16 χρόνια. Αντικατεστούμε τα δίκτυα ίδρυψης και κατασκευάζουμε σύγχρονους υδατόπυργους. Ιδρύουμε επιτέλους τη δημοτική επιχείρηση ίδρυψης και αποχέτευσης που δεν έγινε και εδώ και 16 χρόνια. Τώρα ήρθε η ώρα να γίνουν. Επευθύνουμε το σχέδιο πόλεως στον οικισμό του Δήμου μας. Στηρίζουμε το αγροτικό φτηνοτροφικό εισόδημα με τη σύσταση και λειτουργία γραφείου γεωργικής ανάπτυξης. Προωθούμε προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών, έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και δημιουργία ακτινοτροφικών ζωνών, νέες καλλιέργειες για βιολογικές καλλιέργειες, για καλλιέργειες παραγωγής βιοκαυσίμων. Ιδιαίτερη συμμετοχή του Δήμου μας στην αύξηση εξαγόμενων προϊόντων, όπως παράγκια, ακτινίδια, ρόδια, ροδάκινα, βερίκοκα. Στηρίζουμε το εισόδημα με την πρόωση του αγροτουρισμού, του οικοτουρισμού και εν γέννη του εναλλακτικού τουρισμού, αξιοποιώντας την ανάδειξη του δέλτα των τεμών του Νέστου και των ορεινών οικισμών του Δήμου μας. Αναπλάθουμε τις παραλίες μας με έργα υποδομής που θα εξυπηρετούν και τα άτομα με ειδικές ανάγκες για να έχουν και αυτά πρόσβαση στη θάλασσα. Στηρίζουμε και ενισχύουμε τους πολιτιστικούς μορφωτικούς συλλόγους επί της ουσίας. Στηρίζουμε τους αθλητικούς συλλόγους και ιδρύουμε ακαδημίες ποδοσφαίρου για την ανάδειξη προώθηση νέων αθλητών, για το ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πάλι, στίβο κτλ. Ιατρικές δωρεάν εξετάσεις για όλους τους ανθλούμενους στους συλλόγους του Δήμου μας. Αξιοποιούμε όλα τα προγράμματα για την τρίτη ηλικία. Δημιουργούμε νέα καπή και τα λειτουργούμε με την πραγματική τους ιδιότητα και όχι μόνο σαν χώρα αναψυχής με συνεχή παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού προχωρώντας στην έκδοση κάρτας υγείας για όλους. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι είναι από τα πιο ωφέλιμα και χρήσιμα προγράμματα και θα αγωνιστούμε προκειμένου να το στηρίξουμε και να το διατηρήσουμε δημιουργώντας ακόμη και κέντρα εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς από άξιους συνδημότες μας. Για τους νέους μας, που σε αυτούς βασίζουμε τις ελπίδες μας, καθιερώνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Ιδρύουμε άμεσα νέο φορέα υποστήριξης κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας και ιδέας των νέων, παρέχοντάς τους πληροφορίες και βοήθεια για όλα. Σχεδιασμό παραχωρήσεις έρευνας αγοράς και διάθεση προϊόντων. Συμμετοχή με έξοδα του Δήμου σε εκθέσεις και σεμινάρια. Συστήνουμε γραφείο έρευνας της αγοράς, εργασίας και καταγραφή των ανέργων του Δήμου μας. Καταγράφουμε άμεσα όλες τις ανάγκες στα σχολεία, τεμένη, νεκροταφεία και ναούς. Ιεραρχούμε τα προβλήματα και προχωρούμε σύντομα σε αποκαταστάσεις, συντηρήσεις, καθαρισμούς και περιφράξεις. Είναι άμεση και απόλυτη προτεραιότητα η καθαριότητα γενικά στο Δήμο μας. Αξιοποιούμε τα δημοτικά κτίρια για διάφορες εκδηλώσεις. Θέλει δουλειά, πολλή δουλειά. Για μένα και τους συνεργάτες μου αποτελεί ύψιστη αρχή και απαράβατη δέσμευση η διαφάνεια διοίκησης του Δήμου μας σε όλα τα επίπεδα. Ελεύθερη πρόσβαση στα πεπραγμένα του Δήμου σε όλους τους δημότες μας, ανεξαρτήτως
σε μουσουλμάνους χριστιανούς και χριστιανούς και μουσουλμάνους. Συνδημότες και συνδημότησες, φίλες και φίλοι, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση όπου συγκρούεται το παλιό με το καινούριο, η στασιμότητα, η οπισθοδρόμηση με την πρόοδο και τον εξυγχρονισμό και παλαιοκομματικές πρακτικές με τη σύγχρονη αντίληψη για ένα Δήμο στην υπηρεσία του Δημότη. Η αντίπαλός μας, η κυρία Καραλφέρη, όφελε να βρίσκεται στο πλευρό μας, αν πράγματι είχε κοινούς στοχούς με εμάς. Εμείς την στηρίξαμε ανιστερόβιλα, όπως και ομιλών, με όλες μας τις δυνάμεις, όλα τα χρόνια της, με την ενασχόλησή της με τα κοινά. Πού ήταν η κυρία Καραλευθέρη την τελευταία δεκαετία, με ποιο τρόπο συνέλαβε στην επίλυση των προβλημάτων του Δήμου μας, με την κάθοδό της στις εκλογές αυτές, απέδειξε περίτρανα ότι το μοναδικό της κίνητρο είναι τα προσωπικά και οικογενειακά της συμφέροντα. Δεν υπάρχει άλλο κίνητρο από τη συγκάλυψη του πρώην, μάλλον στον πρώην δήμαρχο. Ενώ εμείς δώσαμε και δίνουμε σκληρές μάχες για την ανατροπή του παλιού δημοτικού κατεστημένου, η κυρία Καραλευθέρη συγκαλύπτει τον τέος δήμαρχο. Αφού εμείς τον απομακρύναμε από την πόρτα, η κυρία Καραλευθέρη επιχειρεί να τον πάσει και πάλι στο Δήμο από το παράθυρο. Με το αζημίωτο βέβαια, αφού ο ίδιος την ενισχύει και τη στηρίζει στον προεκλογικό της αγώνα. Αλήθεια, τι νέο και ελπιδοφόρο μπορούν να περιμένουν οι δημότες από την κυρία Καραλευθέρη, η οποία πέρασε από όλους τους πολιτικούς χώρους. Γι' αυτό λοιπόν στηρίξτε τη δημοτική αλλαγή. Στηρίξτε τη δημοτική αλλαγή, η οποία επιδιώκει τη συνεργασία όλων των πολιτικών δυνάμεων, φορέων και εκλεγμένων πολιτικών του νομού μας, τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά, προκειμένου να αξιοποιήσει την εμπειρία καθώς και κάθε δυνατότητα παρέμβαση στην κεντρική εξουσία, για να μπορέσει να δώσει άμεσες λύσεις στα πολύ μεγάλα προβλήματα που θα κληρονομήσουμε, δυστυχώς από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς και δεν μας χωρίζει τίποτε. Θα συνεργαστούμε με όλους τους δημότες και τους πολιτικούς που θα αναδείξει δημοκρατικά η κοινωνία μας, τόσο στους Δήμους όσο και στην περιφέρεια. Μοναδικός μας αντίπολος στη δύσκολη προσπάθεια που καλούμαστε να αποκριθούμε είναι τα τεράστια προβλήματα του Δήμου μας. Γι' αυτό όλοι μαζί μπορούμε. Ψηφίστε το όραμα και την ελπίδα. Καταψηφίστε το συνδυασμό της συγκάλυψης και της οπισθοδρόμησης. Συνδημότες και συνδημότες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα προβλήματα του Δήμου μας είναι γνωστά. Εκτός λοιπόν από την καθαριότητα, τον φωτισμό, την βελτίωση της αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας και την επέκταση των ορίων των οικισμών, η αντικατάσταση του παλιού δικτύου ίδρυυσης και δημιουργία συγχρόνου αποθητευτικού συστήματος είναι μέσα στα πλαίσια των μεγάλων και μακρόπνοων έργων μας. Η εγκατάσταση και τοποθέτηση ατομικών γραμματοθυρίδων είναι για μας δέσμευση και σε όλους τους οικισμούς του Δήμου μας. Επίσης, διαρκής θα είναι η φροντίδα και η συντήρηση των παιδικών χαρών για να παίζουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια με ασφάλεια χωρίς ατυχήματα. Ειδικότερα τώρα για τους τοξότες και τη Γαλάνη, αντιμετωπίζουμε άμεσα το πρόβλημα των κημητηρίων, διότι τα περιθώρια έχουν στενέψει και παράταση στη λύση του προβλήματος άλλη δεν μπορεί να δοθεί. Δημιουργούμε αίθουσα εκδηλώσεων όπου θα γίνονται διάφορες πολιτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
Είναι απαράδεκτο σε ένα κεφαλοχώρι όπως οι Τοξότες να μην υπάρχει μια αίθουσα εκδηλώσεων. Αξιοποιούμε με ήπια μέσα και σεβασμό στο ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον τα στενά του Νέστου, τους ορεινούς οικισμούς του Δήμου και τα ορεινά παλιά και λιθόκτιστα μονοπάτια για την τουριστική αναβάθμιση της περιοχής και την οικονομική ενίσχυση του συνδύματος των κατοίκων της περιοχής. Δημιουργούμε επέθριο δημοτικό θέατρο στη Γαλάνη και το εντάσσουμε στο πρόγραμμα αξιοποίησης των στενών του Νέστου. Φίλες και φίλοι, το γνωρίζουμε. Η υλοποίηση του προγράμματος μας θέλει πολλή δουλειά και κόπο. Αλλά εμείς μπορούμε και είμαστε αποφασισμένοι να προσφέρουμε στον τόπο μας. Δεσμευόμαστε γι' αυτό. Από εσάς ζητάμε τη στήριξη και τη δύναμη ώστε στις 18 Μαΐου να είμαστε εμείς οι νικητές. Αλλά και θα είμαστε! Δώστε λοιπόν με την ψήφο σας όθηση στον τόπο μας για να πάει επιτέλους μπροστά. Εμπρός λοιπόν, όλοι μαζί ενωμένοι και δυνατοί με όραμα για δημιουργία και αλλαγή στον τόπο μας. Με υπευθυνότητα, συνέπεια, ήθος και διαφάνεια. Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί για να αγωνιστούμε για τη νίκη που θα φέρει η δημοτική αλλαγή στο Δήμο μας. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να διοικήσουμε. Δείξτε μας εμπιστοσύνη. Το αποδείξαμε 4 χρόνια στην αντιπολίτευση. Η νίκη είναι δική μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, εγώ και ο συνδυασμός μου. Να είστε καλά. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω και τους συνεργάτες μου, τους αυρωινούς συνεργάτες στο Δήμο μας, ξεκινώντας από τους τοπικούς συμβούλους της Γαλάνης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρόεδρο, την κυρία Τουρούτζη Αναστασία, η οποία αγωνίζεται πολλά χρόνια για τον τόπο σας. Είναι άξια και πρέπει να την τιμήσετε με την ψήφο σας. Αναστασία, σε ευχαριστώ. Μαυροπούλο Ευγενία, μια άξια κυρία που ενδιαφέρεται για τα προβλήματα, για την επίλυση των προβλημάτων του τόπου σας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δημοτικούς συμβούλους, τους αυριανούς συνεργάτες μου. Τον κύριο Αλεξανδρίδη Γιώργιο, τον γεραλέο Αλεξανδρίδη Γιώργιο, που με την αγάπη του για τον τόπο θέλει να προσφέρει. Το Μαυρολιό το Λιάκο, τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Σπυριδόπουλο τον Μπάμπη, τον ενουσιακό προπονητή που πήρε 2 πρωταθλήματα πανελλήνια. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που είναι σήμερα μαζί μας και πιστεύω να προσφέρει τα μέγιστα στον αθλητικό τομέα. Άφησα τελευταία την Ελένη την Πολυχρονιάδο. Όχι, συγγνώμη, τελευταία. Θα πω το Σαββίδι και μετά την Ελένη, τέλος πάντων να τα αφήσω τελευταία. Το Σαββίδι τον Τάσο, ένα νέο άνθρωπο του αθλητισμού του ποδοσφαίρου, ο οποίος παλεύει για την ομάδα του τοξωτών χρόνια για να αναδείξει το ποδόσφαιρο. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.
μου μετά σου που σε βρίξα, δεν το κάνεις και εμένα. Από τους δημοτικούς συμβούλους άφησα τελευταία την Ελένη την Πολυχρονιάδο, το οποία τα 4 χρόνια είναι η μάνα μας, είναι η μάνα του λόγου στο δύσκολο έργο που είχαμε τα 4 χρόνια για να δείξουμε τα προβλήματα και να ξεπροβάλλουμε την προηγούμενη διοίκηση, την απερχόμενη διοίκηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελένη. Και ιδιαίτερως με την νομική της παρουσία. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ατανίδη τον Βασίλη, ο οποίος με πιστεύεται για δεύτερη τετραετία. Πιστεύει, έχει όραμα για το χωριό του. Αγαπά το χωριό του, θέλει να δουλέψει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Βασίλη. Τα βάθη της καρδιάς μας. Τελειώνοντας ήθελα να πω 18 Μαΐου πάτε να ψηφίσετε. Πάτε να ψηφίσετε για να αλλάξουμε τα πράγματα στο Δήμο μας. Δώστε μας την δύναμη να διοικήσουμε. 18 Μαΐου αλλαγή στο Δήμο μας. Δημοτική αλλαγή. Θα σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Ας περιμένω στη μεγάλη συγκέντρωση την Παρασκευή στο Έβλαλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους τοξότες. Να είστε καλά. Γεια σας.